Πάμε να σχολιάσουμε μαζί με τον κύριο Λεωνίδα Διακάτω, είναι μαζί με το Φάνη το Καραμπατζάκι, αυτά που άκουσε και εκείνος και με τα μέτρα χθες, Φάνη μου, και τώρα τον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλώς τους. Καφενείο καλημέρα. Έχει ο κύριος Διακάτω, ε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καφενέ. Ο κύριος Διακάτω έχει καφενείο στον Κορυδαλό. Ναι. Παλιότερα έχει και γνωστή ταβέρνα στον Πειραιά. Το άνοιξε το Σεπτέμβριο του 2020 μέσα στην οικονομική κρίση και προσπαθεί να το λειτουργήσει. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον εσωτερικό χώρο του καφενείου, ο οποίος δεν λειτουργεί όλο αυτόν τον καιρό και δεν θα λειτουργήσει κιόλας, διότι αποφασίζει ο κύριος Διακάτος, παρότι ο ίδιος είναι εμβολιασμένος, παρότι οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι πελάτες του εδώ ειδηλικαιωμένοι είναι εμβολιασμένοι, να μην τον κάνει COVID-free τον εσωτερικό του χώρο. 8 τραπέζια έχει μέσα, 6 έχει έξω, με τον καύσωνα σήμερα. Ειδικά με 34 βαθμούς και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε παραπάνω. Μεθαύριο θα έχουμε και 35, λένε οι μετεωρολόγοι, στην περιοχή εδώ. Ναι. Δεν θα το κάνει. Και πριν του δώσω το λόγο, να δούμε το κινητό του. Άκη, τι? Είχε ο κύριος Διακάτος αυτό το κινητό μέχρι προχθές, παλιάς τεχνολογίας. Πήρε αυτό που κρατάει τώρα στο αυτί του και μας ακούει, νέας τεχνολογίας προχθές, ένα smartphone, ώστε να λειτουργήσει την εφαρμογή. Α, δηλαδή προσπάθησε να το σκέφτηκε, το επεξεργάστηκε στο μυαλό του να το κάνει COVID-free, αλλά. Αλλά δεν το αποφάσισε. Γιατί, κύριε Λεωνίδα? Κύριε Λεωνίδα, δεν το κάνω, κύριε Παυλόπουλε. Δεν το κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχολείστε και με αυτές τις περιοχές που ο κόσμος πραγματικά υποφέρει. Ναι. Ακούστε με λοιπόν. Δεν θα το κάνω γιατί τα μέτρα δεν είναι υγειονομικά, είναι εισπρακτικά. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Πάει ο παππούς από εκείνο το τραπεζάκι να μπει στην τουαλέτα. Και είναι απέναντι η επιθεώρηση. Ναι. 3.000 το πρόστιμο. Όχι. Άντε να τον επίσω εγώ ότι πάει για την τουαλέτα. Όχι, ο αφού λέει. Πρόστιμο. Πρόστιμο στο πρόστιμο. Κάτσε να σου πω. Αφού λέει ο Γεωργιάδης, βάζεις τη μάσκα, πας τουαλέτα, ξαναβγαίνεις. Κύριε Παυλόπουλε, ο κύριος Γεωργιάδης μας έλεγε ότι θα μας δώσει λεφτά για τα ψώνια μας. Πούντα. Ανοίξαμε στις 3 του Μάη. Ο ιδιοκτήτης μου εδώ, σπίτι των οικοκύριων. Δεν τα πήρατε ακόμη έχει αυτά, 300 ευρώ όλα και όλα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει πολλά, αλλά δεν τηρεί τίποτα. Το καταλάβατε τι λέω? Δεν έχω κάτι με τον κύριο Γεωργιάδη, ίσα ίσα είναι υπουργάρα. Αλλά θέλω να σου πω, να σας πω ότι λέει θα μας έδινε τα ψώνια μας, τάτα τα λεφτά. Ναι. Θα σας φέρω τα χαρτιά μου από το λογιστή της Εργάνης, ναι. Της Εργάνης, αυτά που λέει να μπούμε μέσα, να μπείτε εσείς μέσα στο σύστημα αυτό που λένε, να δείτε τι θέλει για να μας δώσει. Η εστίαση πεθαίνει. Την πεθάνανε, ναι. Κύριε Παυλόπουλε, 18 μήνες. Και πάλι συγχαρητήρια που ανταποκρίνεστε και πάτε στα δικά μας μαγαζιά. Να σας δείξω εδώ τι έχω κάνει. Να σας δείξω εδώ τι έχω κάνει. Το βλέπετε το τραπεζάκι εκείνο, εκεί, ναι. Στο βάθος. Ναι. Το βλέπετε? Ναι. Έχω πράγματα πάνω, ξέρετε γιατί? Γιατί? Για να μην πει ο επιθεωρητής και μου πει λειτουργεί. Για τραπέζι, για χαρτιά. Για χαρτιά, για μπυρίμπα που είναι στα γεροντάκια. Ναι. Και πουλάω κι εγώ καμιά μπύρα. Και το έχω έτσι για να μην μου πει ότι το λειτουργώ. Το καταλάβατε? Δηλαδή, άρα, έχω πέσω στον ανάπτυξη 3.000 το πρωί. Κύριε Λεωνίδα, τι θα κάνετε τώρα? Μόνο τα 6 τραπέζια τα έξω? Εγώ θα λειτουργήσω με τον εξωτερικό χώρο όσο μπορώ, κύριε Παυλόπουλε. Ναι. Με τον εξωτερικό χώρο όσο μπορώ και όπως μπορώ εγώ. Για να κάνω τον αστυνόμο στους πελάτες μου, που οι περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι. Σας ξαναλέω, προχτές ήρθε ο άνθρωπος με ένα ταμπελάκι. Ακούστε. Για χιούμορ. Με τον ταμπελάκι εδώ το είχε πλαστικοποιήσει και λέει «Ω!» και φώναζε. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι. Το είχε κρεμάσει το λαιμό. Στο λαιμό το είχε κρεμάσει. Ναι. Εδώ μιλάμε, ελάτε μια άλλη ώρα που θα είναι εδώ οι άνθρωποι να τους δείτε και να τους ρωτήσετε. Τι λένε, τι λένε, κύριε Λεωνίδα. Τι σας λένε εκεί? Παρακαλώ, κυρία μου. Τι σας λένε, λέω. Τι σας λένε, πελάτες σας. Τι σας λένε. Τι κουβέντα κάνετε? Ο κόσμος, τι να μου πει ο κόσμος. Ο κόσμος δυστυχώς φοβάται να βγει στην τηλεόραση για πολλούς λόγους. Κι εγώ δηλαδή, κακώς βγαίνω τώρα. Κακώς γιατί σε δύο ώρες μπορεί να μου ήρθε εδώ η επιθεώρηση και μπαμ και μετά να τη βρει στην άκρια. Καταλάβατε τι λέω? Λάμε. Είναι τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τι να πούμε. Σας λέω, είχατε εκεί τον κύριο Γεωργιάδη. Πέρσι ο κύριος αυτός είπε στην κυρία Μαυραγάνη ότι ξέρεις κάτι, να ευχαριστούμε το Σόιμπλε και αυτούς που μας κρατήσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εκπομπή της κυρίας Φέη Μαυραγάνη. Ναι. Και πήρα την κυρία Μαυραγάνη και λέω να μην ευχαριστεί η Ευρώπη τους Έλληνες που σώσανε τις τράπεζες, τις γερμανικές, τις γαλλικές, τις ιταλικές. Όχι. Αυτό δεν έγινε και πείνασε ο κόσμος και είχαμε αυτοκτονίες. Και τώρα αυτοκτονίες δεν έχουμε. Δεν βλέπετε πόσοι της εστίασης αυτοκτονούν. Γιατί? Γιατί, πέστε μου. Εδώ ο κόσμος που είναι και ηλικίες, είναι κυρίως ηλικιωμένοι που είναι και έχουν το άμεσο πρόβλημα. Τι λένε οι εμβολιασμένοι? Όλοι δυσαρεστημένοι είναι. Όλοι δυσαρεστημένοι είναι. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι.
Εκεί στις παρές, Φάνη μου. Να είναι σε ένα χώρο που είναι άλλοι εμβολιασμένοι. Φάνη, συζητάνε, όλοι συζητάνε για τα εμβόλια. Είναι εμβολιασμένοι. Συζητάνε, λέει ο ένα, συζητάνε για τα εμβόλια. Βεβαίως, όλοι τα έχουν κάνει. Τα έχουν κάνει, περισσότεροι τα έχουν κάνει. Και εγώ έχω εμβολιαστεί. Και εγώ έχω εμβολιαστεί. Όλοι τα έχουμε κάνει. Φοβάστε τον έναν ανεμβολίαστο που μπορεί. Ένας που μπορεί να έρθει, τι να του πω εγώ. Δείξε μου ταυτότητα, δείξε μου την πλαστικοποίηση που έχεις κάνει στο αυτό ή πάντα την εφαρμογή εδώ πέρα. Είναι δυνατόν. Εγώ αυτό το κινητό μην λειτουργώ 15 χρόνια τώρα. Ναι. Αυτό το παλιά τεχνολογία. Τώρα προσπαθώ να μάθω το καινούργιο που μου έφερε ο αδερφός μου δώρο. Γιατί δεν δύναμε να το αγοράσω. Μας γονατίσανε μας. Το καταλάβατε τι λέμε. Πώς είχε μην πατήσει τίποτα εκεί πέρα και αρχίσει. Πρόσεξα εδώ μέχρι να βγει η σύνταξη. Πώς είχε μην πατήσει τίποτα κατά λάθος και αρχίσει τις χρεώσεις. Θα αποφύγει το πρόβλημα. Λέω, πώς είχε μην πατήσει τίποτα εκεί πέρα με το διαμέρισμα. Όχι. Καλημέρα. Συγγνώμη για τον ενικό, αλλά ηλικιακά και σε παρακολουθώ και τόσα χρόνια. Δεν πατάω τίποτα. Καλημέρα, δεν ξέρω καλημέρα. Να πατήσω τίποτα. Το καλημέρα, μόνο που κύριε πατάω Λεωνίδα. Είναι τα. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεωνίδα. Και εσείς να είστε καλά. Πάνε, ευχαριστούμε πολύ.